Κοντά μας και ο Γιάννης Γκοτσούλιας, το νέο μεταγραφικό απόκτημα του Άρη Πετρούπολης. Γιάννη, νέα πρόκληση στην καριέρα σου, Άρης Πετρούπολης. Μια ομάδα με υψηλούς στόχους και να φανταστούμε ότι έπαιξε σημαντικό ρόλο στην αποφάση σου. Το πρώτο σου σχόλιο για τη μεταγραφή σου στην ομάδα. Εντάξει, είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι στην οικογένεια της ομάδας του Άρη Πετρούπολης. Με πλησιάσαν πολύ όμορφα οι άνθρωποι της ομάδας. Μου είπαν τους στόχους. Εγώ από τη φύση μου θέλω σε όποια ομάδα πηγαίνω να πρωταγωνιστώ. Δεν δυσκολεύτηκα να πω το ναι. Να έχουμε μια καλή χρονιά, υγεία, χωρίς τραυματισμούς. Και ξεκινάει από σήμερα τον στόχο που έχει βάλει η ομάδα. Χωρίς πολλά λόγια, με πράξεις, σκληρή δουλειά, προπόνηση καθημερινά. Στους αγώνες να είμαστε αυτοί που είμαστε. Η ομάδα έχει ενισχυθεί σε όλες τις γραμμές. Έχει παίχτες παραπάνω κατηγορίας. Και θεωρώ σίγουρο ότι ο νέος χρόνος θα μας γυρίσει η Super League 2 έτσι όπως έχουν θέσει οι άνθρωποι της ομάδας. Πόσο σημαντικό ρόλο έπαιξε η έλευση του κύριου Παντέλη στην ομάδα για να έρθεις εδώ? Και το λέμε αυτό διότι είχε συνεργασία την περσινή χρονιά. Ναι, εγώ τον γνώρισα, εντάξει, τον ήξερα προπονητικά τον coach. Συνεργαστήκαμε τα δύο προηγούμενα χρόνια. Ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένος. Πιστεύω και ο ίδιος ήταν ευχαριστημένος από μένα. Και θα με βοηθήσει και θα τον βοηθήσω. Έτσι είναι τα πράγματα. Ο προπονητής είναι ο προπονητής. Εμείς οι παίκτες είμαστε τα εργαλεία του προπονητή. Ο προπονητής μας λέει τι να κάνουμε. Και εμείς με την παρουσία μας στο γήπεδο τον βοηθάμε. Και είναι και κερδισμένος και ο ίδιος ο κότς στο τέλος. Έχεις κάνει πρωταθλητισμό και με τον Ιωνικό και με την Ηλιούπολη την περσινή χρονιά με την είσοδο στο play-off. Σίγουρα ο πρωταθλητισμός απαιτεί θυσίες, πολύ προσοχή μέσα στο γήπεδο. Τι άλλα στοιχεία θα πρέπει να έχει ο Άρης Πετρούπολης για να πετύχει το μεγάλο του στόχο που είναι η άνοδος στην επαγγελματική κατηγορία για πρώτη φορά στην ιστορία του? Εντάξει, τη ΓΑΜΑ Εθνική όλοι την έχουν παίξει. Το μόνο που χρειάζεται πέρα από την ποιότητα που θα κάνει τη διαφορά είναι η δύναμη και το πάθος. Άμα η ομάδα βγάζει δύναμη και πάθος σε κάθε παιχνίδι, δεν έχει να φοβηθεί τίποτα και κανένα. Πώς θα πρέπει να διαχειριστείς εσύ και οι συμπαίκτες του άγχος του πρωταθλητισμού? Έχετε πάρα πολλές παραστάσεις, πολλές επαγγελματικές συμμετοχές. Τι είναι αυτό όμως που θα πρέπει να διαχειριστείτε ώστε να καταφέρετε από τις πρώτες κύρωσες αγωνιστικές να είστε στις πρώτες θέσεις? Σοβαροί πρέπει να είμαστε. Όλοι οι παίκτες, το ξαναείπα, έχουν παίξει παραπάνω κατηγορίες. Όταν είσαι σοβαρός και συγκεντρωμένος στο παιχνίδι σου, δεν έχεις να φοβηθείς κανέναν. Αυτά παίζουν ρόλο. Να είμαστε σοβαροί και πειθαρχημένοι και αγωνιστικά να είμαστε αυτοί που πρέπει. Ευχαριστούμε πολύ και καλή σεζόν. Να είστε καλά, με υγεία.